Πατέρα, έχουν γραφτεί πολλά γύρω από το χάραγμα και το τσιπάκι που θα υποχρεωθούν οι άνθρωποι να βάλουν στο σώμα τους την εποχή του Αντίχριστου. Εσείς τι θα μας λέγατε για αυτό το θέμα. Το σώμα του ανθρώπου, παιδί μου, είναι ένα από τα πιο μεγαλειώδη θαύματα της δημιουργίας του Θεού. Μπορώ να πω ότι είναι μοναδικό σε όλη τη δημιουργία του Θεού. Ο Θεός, λοιπόν, ήθελε να είναι το σώμα μας μέσα στο οποίο θα έβαζε την αθάνατη ψυχή μας δικός του ναός για να λατρεύεται εκεί από όλους εμάς τα παιδιά του σαν βασιλιάς Θεός Πατέρας. Η Αγία Γραφή λέει ότι είμαστε ναός Θεού Ζώντος. Ο σατανάς δεν μπορεί να κερδίσει την ψυχή κανένας ανθρώπου εάν προηγουμένως δεν έχει κερδίσει το σώμα του. Γι' αυτό και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μολύνει το σώμα μας για να πάψει να είναι πλέον ναός του Θεού και να μπορεί έτσι να το εξουσιάζει. Μέχρι τώρα προσπαθούσε ο σατανάς να εξουσιάσει τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Έτσι έκανε τον άνθρωπο επιρρεπή σε πολλές και διάφορες μεγάλες αμαρτίες όπως την ανηθικότητα, τα ναρκωτικά, το φόνο, τη μαγεία και άλλα πολλά. Κάθε φορά όμως που ο άνθρωπος μετάνιωνε για τα λάθη του και ο Θεός τον συγχωρούσε, καταστρεφόντουσαν τα δεσμά και τα σχέδιά του. Έπρεπε λοιπόν τώρα ο σατανάς να βρει έναν άλλο τρόπο που να μπορεί να ελέγχει απόλυτα τον νου του ανθρώπου και να μπορεί να κατευθύνει, να ελέγχει, να εξουσιάζει καλύτερα τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του ανθρώπου. Τον τρόπο δυστυχώς τον βρήκε. Με την τεχνητή νοημοσύνη των κομπιούτερ και μια σειρά συγκεκριμένων και εξειδικευμένων εμβολίων θα επέμβει στην αλυσίδα του γενετικού κώδικα του ανθρώπου τον DNA και θα το αλλάξει. Έτσι, το μεταλλαγμένο πλέον ανθρώπινο DNA, αντί να ενεργεί κάτω από τη θεϊκή νοημοσύνη, όπως το δημιούργησε ο Θεός, θα ενεργεί τώρα σύμφωνα με τις εντολές της τεχνητής νοημοσύνης, που θα διευθύνει το σατανικό επιτελείο του αντίχριστου. Μάλιστα, για να ελέγχει ακόμα καλύτερα τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, κάποια στοιχεία του κώδικα στο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA θα αποτελέσουν την απαραίτητη βάση για να δημιουργηθεί μια ταυτότητα, μια αποκλειστική ταυτότητα, με έναν προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα είναι μοναδικός για τον κάθε άνθρωπο. Ο προσωπικός αυτός αριθμός πάνω στον DNA του κάθε ανθρώπου θα είναι επιλέον ανεξίτηλος, μόνιμος και μη ανερέσιμος. Ο αριθμός αυτός του ανθρώπου με τον αριθμό 666 να προηγείται θα δηλώνει σε ποιον ανήκει αυτός ο άνθρωπος και με αυτόν θα καταχωρείται στο κεντρικό υπερκομπιούτερ του Αντίχριστου το περίφημο θηρίο με το οποίο θα είναι συνδεδεμένα και όλα τα υπόλοιπα κομπιούτερ του σατανοκρατούμενου Αντίχριστου κράτους. Για να μπορούν όμως να διαβάζουν εύκολα όλα τα κομπιούτερ τον αριθμό αυτό του ανθρώπου θα δημιουργηθεί και ένα εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος, στο μέτωπο και στο χέρι. Έτσι, κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως αποταμίευση, αγορά, πώληση και γενικά κάθε πράξη και δραστηριότητά του, θα είναι απόλυτα ελεγχόμενη και εξαρτημένη από το συγκεκριμένο προσωπικό του αριθμό. Θα είναι, με λίγα λόγια, η επίσημη ταυτότητά του. Χωρίς αυτόν τον αριθμό ο άνθρωπος αυτός απλά δεν θα υπάρχει. Το σχέδιο λοιπόν του σατανά σε πρώτη φάση είναι να μετατρέψει το, θρο το σώμα του ανθρώπου σε ένα κινητό πομποδέχτη όπως ακριβώς είναι και ένα κινητό τηλέφωνο για να μπορεί εύκολα να το εξουσιάζει. Και με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορέσει να γίνει αυτή η μετατροπή του ανθρώπου σε κινητό πομποδέκτη, ένα κινητό τηλέφωνο. Για να χτίσει μου, κάποιος ένα σπίτι χρειάζονται δύο πράγματα. Τα υλικά για το χτίσιμο και τους κατάλληλους τεχνικούς που θα δουλέψουν για να το χτίσουν και να το τελειοποιήσουν. Όσον αφορά τώρα τα υλικά που χρειάζονται για το χτίσιμο του νέου ανθρώπινου μεταλλαγμένου DNA φρόντισε ο σατανάς να τα μαζέψει σιγά σιγά και με δολιότητα σταδιακά στο σώμα του ανθρώπου. Τα μετέφερε στον οργανισμό μας μέσα από αυτά που τρώμε που πίνουμε και που αναπνέουμε, τα οποία είχε προηγουμένως όμως μολύνει με διάφορα αόρατα στο μάτι υλικά υψηλής νανοτεχνολογίας. Στη συνέχεια, μια σειρά από 7 ειδικά εξειδικευμένα εμβόλια θα παίξουν το ρόλο 7 εξειδικευμένων τεχνικών που θα αναλάβουν να φτιάξουν το νέο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA με τα υλικά που ήδη έχουν μπει στον οργανισμό του ανθρώπου. Σκοπός των 7 εμβολίων θα είναι να αποδυναμώσουν και στο τέλος να ακυρώσουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει μέσα από τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ναός του Θεού. Το πιο σημαντικό από τα 7 εμβόλια θα είναι το 7ο. Το 7ο εμβόλιο θα αποτελεί την κορονίδα της νανοτεχνολογίας, αφού με αυτό θα εισαχθεί χωρίς καμία ανέρεση στο τελικό μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA το στοιχείο εκείνο που θα ενσωματώνει τον απαραίτητο κώδικα πάνω στον οποίο θα γραφτεί ο αριθμός σφράγισμα του κάθε ανθρώπου. Θα πρέπει όμως να επαναλάβω ότι η επαναφορά του ανθρώπινου DNA στην αρχική κατάσταση θα είναι πλέον αδύνατη. Γι' αυτό και αυτοί που θα πάρουν το σατανικό σφράγισμα θα είναι εφόρου ζωή, δέσμοι τη πιο καταστρεπτική απόφαση για την ύπαρξή του. Ο αριθμό αυτό, παιδί μου, δεν θα είναι κάτι ορατό, που θα μπορεί να αφαιρεθεί από το ανθρώπινο σώμα, αλλά κάτι αόρατο, αφού θα είναι ένα με τον DNA του ανθρώπου, δηλαδή την ίδια τη ζωή του. Ο αριθμό αυτό θα συνδεθεί κατόπιν. Με έναν υπερεπολογιστή, το περίφημο θηρίο, που θα χειρίζεται ο ίδιος ο Αντίχριστος και η δική του, οι οποίοι θα ασκούν βέβαια και την απόλυτη εξουσία. Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα έχει εξελιχθεί σε τόσο δυνατό σημείο, ώστε να θεοποιείται πλέον από τους ανθρώπους, θα μπορεί ο Αντίχριστος και το δαιμονικό επιτελείο του να ελέγχει, να εξουσιάζει, και να κατευθύνει τις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του καθενός ανθρώπου. Κάθε μορφή διαφορετική σκέψης ή αντίδρασης θα γίνεται γνωστή μέσω της τεχνικής νοημοσύνης του θηρίου και τα δαιμονικά επιτελεία του αντίχριστου θα αποφασίζουν τον θάνατο ή, στην καλύτερη περίπτωση, το σβήσιμο της ύπαρξης του συγκεκριμένου πομποδέχτη ανθρώπου. Πατέρα, ποιοι θα είναι αυτοί που θα βοηθήσουν το Σαδανά να υλοποιήσει αυτό το καταστροφικό σχέδιο. Ο Ιωσφόρος, παιδί μου, στο διάβατο των τελευταίων χρόνων κατάφερε να βάλει σε θέσεις κλειδιά της παγκόσμιας τριμόρφης εξουσίας, δηλαδή την πολιτική, την επιστήμη και τη θρησκεία, πολλούς αφοσιωμένους σε αυτόν σατανικούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μπορεί ο Ιωσφόρος να εξουσιάζει Πρώτο, την πολιτική μέσα από τους τραπεζίτες που ελέγχουν το χρήμα και καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Δεύτερο, την επιστήμη μέσα από σατανικούς επιστήμονες που φτιάχνουν όπλα μολυσματικούς ιούς και άλλα σατανικά κατασκευάσματα ικανά να καταστέψουν τον άνθρωπο και τη δημιουργία του Θεού. Και τρίτον, την θρησκεία μέσα από υποτεταγμένους σε αυτόν θρησκευτικούς ηγέτες που φρόντισε σιγά σιγά με δώρο να ανεβάσει σε ηγετικές εκκλησιαστικές θέσεις ή στη συμπορία τους να τους παραπλανήσει και να τους πάρει με το μέρος του. Η δική του αυτή λοιπόν θρησκευτικοί ηγέτες είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν εύκολα και χωρίς αντίσταση τα αντίχριστα σχέδια και νομοθετήματά του. Μάλιστα, είναι και οι μόνοι που μπορούν εύκολα με πρόφαση την αρετή της υπακοής να παρασύρουν το πλήθος του λαού σαν αρχηγοί και επιμένες του. Μια λοιπόν από τις πιο σημαντικές ενέργειες του Ιωσφόρου θα είναι να πείσει όλους αυτούς τους θρησκευτικού ηγέτες να ενωθούν για χάρη δίθεν της παγκόσμιας αγάπης και ειρήνης σε μια παγκόσμια θρησκευτική ενότητα την παγκόσμια εκκλησιά. Έτσι, για να γίνει ο αντίχριστος πιστευτός και αποδεκτός στον χριστιανικό κόσμο, θα χρησιμοποιήσει, όπως λέει και η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σαν συνεργάτη του τον ψευδοπροφήτη, τον σατανοκρατούμενο εκείνο άντρα που θα ηγείται την περίοδο εκείνη της παγκόσμιας εκκλησίας. Αυτός, σαν αρχηγός εκκλησίας, θα προσπαθήσει να πείσει όλους τους χριστιανούς να λάβουν το τελικό σφράγισμα, του δίθεν πραγματικού Χριστού, δηλαδή του Αντίχριστου. Όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι, αλλά βρίσκονται ακόμα στα πρώιμα στάδια. Τώρα είμαστε στην πειραματική φάση των εμβολίων. Γιατί πριν την εμφάνιση των επτά εκείνων ειδικών και εξειδικευμένων εμβολίων που θα χτίσουν το νέο μεταλλαγμένο DNA των ανθρώπων, μια σειρά πειραματικών εμβολίων θα δοκιμαστεί πρώτα σε εκατομμύρια ανθρώπους με ανεξέλεκτες και επικίνδυνες παρενέργειες. Κάποια από αυτά, επειδή θα επέμβουν στην αλυσίδα του γενετικού κώδικα του ανθρώπινου DNA, θα προκαλέσουν την φυσική αυτοάμυνα του DNA. Με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες ισχυρές ασθένειες. Αυτές παιδί μου θα είναι για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα αγιάτρευτες. Οι γιατροί δεν θα μπορούν να βρουν εύκολα φάρμακο για αυτές τις αρρώστιες με αποτέλεσμα να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Πριν δε το τελικό σφράγισμα το οποίο θα γίνει πάνω στο ίδιο το ανθρώπινο DNA θα προηγηθεί πρώτα μια παγκόσμια κίνηση ώστε να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους ένας προσωπικός αριθμός. Ο αριθμός αυτός δεν θα είναι όμως το πραγματικό χάραγμα, αλλά ένα προστάδιο του, προκειμένου να εξοικειωθεί ο άνθρωπος με το τελικό χάραγμα σφραγίδα. Ο αριθμός αυτός θα ξεκινήσει στην αρχή σαν έγγραφος, σε κάρτες και λοιπά νομικά χαρτιά και στη συνέχεια, για να γίνει πιο λειτουργικός στις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να βρίσκεται εύκολα και να διαβάζεται από τα κομπιούτερ των τεχνικών υπηρεσιών θα γίνει ψηφιακός. Έτσι λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις θα δώσουν σε όλους τους πολίτες τους έναν προσωπικό αριθμό με τον οποίο θα μπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε αναγκαία δραστηριότητά τους που θα αφορά είτε τη σχέση τους με το κράτος, όπως είναι οι ταυτότητες, η φορολογία και άλλα, είτε την επιβίωσή τους, όπως είναι οι αγορές και οι πωλήσει. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όλοι οι αριθμοί των ανθρώπων αυτών θα συνδεθούν με ένα κεντρικό παγκόσμιο υπερκομπιούτερ, το θηρίο. Έτσι, μέσα στο θηρίο θα είναι καταχωρημένοι και καταγεγραμμένοι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, με όλα τα προσωπικά τους στοιχεία. Σαν πρόφαση βέβαια για το μεγάλο αυτό παγκόσμιο επιχείρημα θα πούν σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί καλύτερα η παγκόσμια ειρήνη και η πάταξη κάθε παράνομης και τρομοκρατικής ενέργειας. Όμως, ο απότερος μυστικός στόχος και σκοπός τους θα είναι για να γνωρίζουν και να ελέγχουν επακριβώς όλο το σύνολο των ανθρώπων που θα πρέπει να περάσουν στο επόμενο και τελικό στάδιο του τελικού σφραγίσματος, με το οποίο θα ξέρει πλέον ο Αντίχριστος όλους τους υπηκόους του. Εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, εμείς οι χριστιανοί, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο αντίδοτο που μπορεί να εξοδετερώσει τη δύναμη όλων αυτών των σατανικών κατασκευασμάτων. Οι μέρες που ζούμε, παιδί, είναι πάρα πολύ πονηρές. Πάρα πολύ πονηρές. Οι δοκιμές για να φτιάξουν το νέο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA έχουν ξεκινήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά ολοταχώς και οι άνθρωποι αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν και να διαφορούν για αυτά που γίνονται. Ο αιωσφόρος κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους ότι φροντίζει για την υγεία τους για να αποδεχτούν εύκολα τα πειράματά του. Τώρα, Εάν θα κάνουμε τον εαυτό μας ναό του Θεού ή ναό του σατανά, είναι δική μας επιλογή. Έτσι δεν είναι. Ναι. Yeah. Από μας εξαρτάται αν θα παραμείνουμε ενωμένοι με τον Θεό Πατέρα σαν δικά του παιδιά ή θα φύγουμε μακριά του και θα προσχωρήσουμε στο στρατόπεδο του Ιωσφόρου. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε αλλά και να επομιστούμε τις συνέπειες των αποφάσεων μας. Όσοι επιλέξουμε να μείνουμε πιστοί στο Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε και τον σταυρό της ομολογίας, ακόμα και του μαρτυρίου. Η εποχή μας θα αναδείξει τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας. Τώρα, όσον αφορά όλα εκείνα τα υλικά υψηλής νανοτεχνολογίας, που με δόλο και εναγνία μας βέβαια, εισάγονται στο σώμα μας σαν σατανικό δηλητήριο με αυτά που τρώμε, που πίνουμε και αναπνέουμε για να μας μολύνουν, θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει αντίδοτο. Όπως κάθε δηλητήριο έχει και το αντίδοτό του, έτσι και σε αυτά έχει η Αγία μας Εκκλησία τα κατάλληλα αντίδοτα. Το πρόβλημα όμως με τα αντίδοτα που διαθέτει η Εκκλησία μας είναι ότι προϋποθέτουν δύο βασικά πνευματικά στοιχεία εκ μέρους των ανθρώπων για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δύναμή τους. Προϋποθέτουν πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Κάτι όμως που δεν το βρίσκει εύκολα πλέον ανάμεσα στους χριστιανούς. Σαν βασικό αντίδοτο που προτείνει η Αγία Εκκλησία μας είναι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό. Η ενέργεια των επικίνδυνων αυτών υλικών υψηλής τεχνολογίας εξουδετερώνεται με τη Θεία Κοινωνία, η οποία δεν θα ενεργεί μόνο θεραπευτικά, αλλά και αποτρεπτικά, αφού δεν θα επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να επέμβει στην αλυσίδα του ανθρώπινου DNA για να χαράξει και να κάνει τη μετάλλαξη των αρχικών εκείνων στοιχείων που η θεϊκή νοημοσύνη με άπειρη σοφία έχει ορίσει. Στην περίπτωση της Θείας Κοινωνίας, η επεμβατική δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι καθοριστική. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, παιδί μου, επεμβαίνει για να διατηρηθεί η θεϊκή βούληση. Θα το επαναλάβω αυτό. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, επεμβαίνει για να διατηρηθεί η θεϊκή βούληση. Ισχυρό τι το βέβαια έχει εκκλησία μας και τον αγιασμό και κυρίως τον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων. Γιατί? Γιατί ο αγιασμός δεν επιτρέπει στον σατανά και την ελεγχόμενη από αυτόν τεχνητή νοημοσύνη να φέρνει σε πέρας τα έργα και τα σχέδιά του. Ένα άλλο αντίδοτο είναι και ο Τίμιος Σταυρός. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού ήταν πάντοτε ο μέγας φόβος των δαιμόνων. Πλήθος είναι οι ιστορίες που έχει η Εκκλησία μας, κυρίως από τη ζωή των Αγίων μας, που ο Τίμιος Σταυρός καταργούσε τη δύναμη του δηλητηρίου με το οποίο πόντιζαν τους Αγίους Μάρτυρες για να πεθάνουν. Όποτε αυτοί έκαναν το σημείο του Σταυρού, το δηλητήριο έκανε τη δύναμή του και δεν μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο του Αγίου Μάρτυρα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Άγιοι αυτοί χριστιανοί είχαν βαθιά πίστη και μεγάλη αγάπη στο Χριστό μας, αφού για χάρη του εγκατέλειπαν τα πάντα, βάντα, προκειμένου να μην προδώσουν και να μην αρνηθούν τον Χριστό. Η καθημερινή προσευχή στο Θεό και κυρίως στο Άγιο Πνεύμα, όταν γίνεται με βαθιά μετάνοια και ταπείνωση για τα λάθη μας, αλλά και θεϊκό έρωτα στην καρδιά μας για τον Θεό Πατέρα μας, είναι επίσης ένα πολύ δυνατό φάρμακο εναντίον κάθε σατανικής προσβολής. Η εγκάρδια προσευχή προσελκύει πάρα πολύ τη Θεία Χάρη και δημιουργεί μια θεϊκή προστασία γύρω από το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου που προσεύχεται. Η θεϊκή αυτή προστατευτική πανοπλία παρεμποδίζει κάθε μορφή σατανικής επικοινωνία που επιχειρεί να προσβάλλει το ανθρώπινο σώμα και την ψυχή με τις ισχυρές πνευματικές παρεμβολές που προκαλεί. Το καταλαβαίνετε τι κάνει η προσευχή. Δημιουργεί πνευματικές παρεμβολές να μην μπορεί η σατανική δύναμη να επιδρά στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου. Άλλη μια σπουδαία και σημαντική ενέργεια της Αγίας Προσευχής είναι ότι θα φωτίζει το νου του ταπεινού ανθρώπου και θα του αποκαλύπτει με τη χάρη του Υγιού Πνεύματος την αλήθεια των επιλογών του, αλλά και των γεγονότων που θα συμβαίνουν. Η φοβερή αυτή δύναμη της προσευχής να αποκαλύπτει στον προσευχόμενο την αλήθεια θα αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντική βοήθεια στους χριστιανούς των εσχάτων χρόνων, όπου ο Αντίχριστος και ο του θα κυριαρχούν παντού. Ο πιστός στο Θεό άνθρωπος, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, θα μπορεί να νιώθει και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και να βλέπει την αλήθεια πάνω σε κάποιον άνθρωπο. Αν είναι δηλαδή του Θεού ή του Σατανά. Αυτό θα βοηθήσει πολλου πολλούς ευσεβείς χριστιανούς να διακρίνουν ποιοι πνευματικοί ή της Εκκλησίας ακολουθούν τον αληθινό Χριστό και ποιοι τον αντίχριστο. Θα είναι η περίοδος που στην εκκλησία θα χωριστεί το άχυρο από το σιτάρι και θα αποκαλυφθούν οι ανάξιοι εκκλησιαστικοί ηγέτες αλλά και οι άγιοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι. <coughs> Για να ξέρουν παιδί μου οι χριστιανοί ποιος πρέπει τώρα να εμπιστεύονται και να ακολουθούν και ποιος όχι. Το άχυρο θα αποτελεί την εκκλησιαστική ηγεσία της παγκόσμιας εκκλησίας η οποία θα νίκει στον Αντίχριστο και θα διοικείται από το φίλο και συνεργάτη του, τον ψευδοπροφήτη, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Το σιτάρι πάλι θα αποτελείται από Άγιους Εκκλησιαστικούς Άντρες που θα στελεχώνουν την Εκκλησία των κατακομβών των εσκάτων χρόνων. Οι προσευχόμενοι χριστιανοί με αποκάλυψη Θεού θα αναγνωρίζουν ποιοι θα είναι το άχυρο και ποιοι το σιτάρι για να ξέρουν Ποιοι θα είναι εκείνοι οι Άγιοι Πατέρες και οι διδάσκαλοι που θα πρέπει στο εξή να εμπιστεύονται και να ακολουθούν. Πατέρα, πόσο κοντά είναι όλα αυτά που μας είπες τόσο αναλυτικά. Έχουν ξεκινήσει παιδί μου όλα αυτά και θα κορυφωθούν στο πολύ εγγύς μέλλον. Ο σατανάς βιάζεται, βιάζεται μέσα από τον δικό του γιο τον Αντίχριστο να αναλάβει τα ενία της παγκόσμιας εξουσίας. Γι' αυτό και κινείται ύπουλα με πολύ δόλο και κρυφά σε όλα τα επίπεδα εξουσίας προκειμένου άμεσα να γίνει ο παγκόσμιος γέτης. Ο Θεός όμως ακόμα για λίγο δεν το επιτρέπει. Γιατί οι άνθρωποι αγνοούν όλη την αλήθεια ώστε να επιλέξουν ελεύθερα και μόνοι τους αυτόν που θα πιστέψουν και θα ακολουθήσουν. Η μεγάλη εσπλαχνία του Θεού στον άνθρωπο που δεν θέλει να χαθεί καμιά ανθρώπινη ψυχή στο σκοτάδι του άδη και της κόλασης θα επιτρέψει να συμβούν τρία μεγάλα γεγονότα που θα βοηθήσουν όλο τον κόσμο πρώτα να προβληματιστεί και μετά να αποφασίσει ελεύθερα, ελεύθερα την πιο σημαντική επιλογή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ένα γεγονός έχει σχέση με όλα αυτά που θα συμβαίνουν από εδώ και πέρα με την υγεία του ανθρώπου, η οποία θα υφίσταται συνέχεια πολλαπλές καταστροφικές επεμβάσεις εξαιτίας κάποιων πειραματικών φαρμακευτικών κατασκευασμάτων που θα υπόσχονται ζωή και υγεία αλλά θα προκαλούν πλήθος παρενεργειών, ακόμα και θάνατον, αν όχι άμεσα στο εγγύς μέλλον. Το δεύτερο γεγονός θα έχει σχέση με την άκρατη επιθυμία κάποιων σατανικών ηγετών, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ηγηθούν όλου του κόσμου, θα προκαλέσουν παγκόσμια σύραξη με ανυπολόγιστες παγκόσμιες καταστροφές. Το τρίτο γεγονός θα είναι η επανάσταση της ίδιας της φύσης στα σατανοκρατούμενα χριστιανικά κράτη αλλά και σε όλο τον κόσμο που αντιδρά στον αληθινό Θεό σαν μια ίστατη προσπάθεια της άλογης φύσης να αφυπνήσει τον υπνοτισμένο από τον άνθρωπο, ώστε να συνέρθει, να μετανοήσει και να σταματήσει την επερχόμενη καταστροφή του. Επιγραμματικά, μπορώ να πω ότι μια αλυσίδα από πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές θα αλλάξουν την ίδια τη δομή της γης. Ενώ το φάσμα της πίνας, της δίψας, της αρρώστιας και της απόγνωσης θα επισκιάζει όλο τον πλανήτη. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος προβληματιστεί και αντιληφθεί το λάθος του, μέσα από όλα αυτά που θα συμβούν, αμέσως όλα θα αλλάξουν προς το καλό και θα σταματήσει η καταστροφική πορεία του ίδιου και της φύσης. Εάν όμως επιμείνει στην εγωιστική του πορεία και αφήσει τον σατανά να γίνει ο Κύριος και Θεός του και δεχτεί εκούσια με τη θέλησή του δηλαδή το χάραγμα και τη σφραγίδα του σατανά, τότε ακόμα μεγαλύτερα και πιο φοβερά παγκόσμια καταστροφικά γεγονότα θα συμβούν, προκαλώντας τον θάνατο ανυπολόγιστου αριθμού ανθρώπων. Τα φοβερά αυτά παγκόσμια γεγονότα είναι εκείνα που μνημονεύονται στην αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ποιο είναι τελικά αυτός ο Αντίχριστος που θα αναστατώσει τη ζωή όλου του κόσμου. Είναι ο γιος του Σατανά που θα γεννηθεί από μια γυναίκα σε συνουσιασμό με τον ίδιο τον Ιωσφόρο κατά την διάρκεια μιας σατανιστικής τελετής. Στην αρχή θα ζει μυστικά και από εκεί θα κατευθύνει τους αφοσιωμένους σε αυτόν παγκόσμιου ηγέτες που ο ίδιος ανέβασε στην εξουσία. Την κατάλληλη στιγμή θα αναρριχηθεί στην πολιτική εξουσία. Η γοητεία της σατανικής του σκέψης η ρητορική του ικανότητα και η επιβολή του πάνω σε όλους τους ηγέτες και τους λαούς της γης θα είναι τόσο δυνατή που θα γοητεύσει ολόκληρο τον πλανήτη. Σαν πρώτη πράξη εντυπωσιασμού ο Αντίχριστος θα σταματήσει όλους τους πολέμους που αυτός βέβαια μέχρι τώρα μυστικά κατεύθυνε. Θα ανακηρυχθεί τότε πρίγκιπας της ειρήνης και θα του παραδώσουν όλοι οι αρχηγοί των κρατών την εξουσία των λαών τους. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Αντίχριστος θα εξουσιάζει με απόλυτη εξουσία τα πάντα και με την βοήθεια της τελειοποιημένης τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Με τη βοήθεια των δαιμόνων και της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνει ακόμα και διάφορα ψεύτικα, τεχνητά, αληθοφανή θαύματα, τα οποία θα προβάλλει ο ίδιος σε όλο τον κόσμο για να τον πείσει ότι είναι Θεός, ότι είναι ο πραγματικός Χριστός που ήρθε στη γη για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Η παγκόσμια εκκλησία, την οποία ήδη προπολούθα διοικεί ο προσωπικός του φίλος και σατανικός άντρας, ο ψευδοπροφήτης, θα τον αποδεχτεί σαν άνθρωπο του Θεού, σαν προφήτη και σαν σωτήρα του κόσμου. Τότε θα αμφισβητηθεί επίσημα ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας του κόσμου και ο τίτλος αυτός του Μεσσία θα αποδοθεί στον Αντίχριστο. Τότε θα φτάσει στο αποκορύφωμά του ο πιο μεγάλος και πιο αδίστακτος διωγμός των χριστιανών. Όλες οι θρησκείες του κόσμου θα αναγνωρίσουν τις υπερφυσικές ψευτοδυνάμεις του Αντίχριστου και θα τον αποδεχτούν σαν σωτήρα και Θεό τους. Γι' αυτό και θα δεχτούν να πάρουν με τη θέλησή τους το δικό τους σατανικό σφράγισμα με το οποίο θα κατοχυρώνουν την αιώνια σε αυτόν πίστη και υπακοή. Οι πραγματικοί όμως χριστιανοί που θα μείνουν με τη βοήθεια του Θεού πιστοί στον ένα και αληθινό γιο του Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, δεν θα δεχτούν το σφραγίσμα αυτό. Έστω και αν χρειαστεί να δώσουν την ίδια τους τη ζωή. Για την πίστη τους αυτή, ο Θεός θα επεμβαίνει θαυματουργικά για να τους προστατεύει και να τους δίνει τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Την δύναμή τους οι χριστιανοί την εποχή είναι εκείνη θα την αντλούν με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος βέβαια από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, την Θεία Κοινωνία και την ευχή των Αγίων Πνευματικών τους Πατέρων. Για τον λόγο αυτό, ο Αντίχριστος και ο Παδί του θα πολεμήσουν τις τρεις αυτές δυνάμεις με, όλες τους, με όλη την εξουσία που θα έχουν. Θα επιχειρήσουν, παιδί μου, δυστυχώς σε λίγο, να ξαναγράψουν ακόμα και αυτή την Αγία Γραφή, όπως αυτούς τους συμφέρει. Θα καταδιώκουν με ασήμαντες αφορμές τους ευλαβείς εκείνους πνευματικούς πατέρες που θα τους ενανιώ... εναντιώνονται. Και το πιο σπουδαίο, θα πολεμήσουν την Θεία Κοινωνία με κάθε τρόπο για να μην μεταλαβαίνουν οι άνθρωποι μέχρι τη στιγμή που θα την καταργήσουν οριστικά και αυτήν αλλά και όλα τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας μας με τα οποία οι άνθρωποι αγιάζονται. Τη φοβερή δύναμη της Θείας Κοινωνίας τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ιωσφόρος και οι δαιμονές του. Ξέρει ότι όσο αυτή θα τελείται στις Αγίες Εκκλησίες και θα μεταλαμβαίνουν με ευλάβεια οι άνθρωποι, αυτός και τα δαιμονικά σχέδιά του δεν θα προωθούνται με επιτυχία και αυτός δεν θα μπορεί να έρθει ως παγκόσμιος ηγέτης και μεσίας. Να ξέρετε ότι σημάδι του ερχομού του θα είναι η κατάργηση της Θείας Κοινωνίας. Όταν δηλαδή θα δείτε ότι καταργήθηκε η Θεία Κοινωνία, να ξέρετε ότι πλέον αυτός έρχεται. Για το λόγο αυτό, από τώρα και στο εξής, θα βλέπουμε και θα ζούμε όλοι τον μέγα και φοβερό πόλεμο που θα ξεκινήσει ο Ιωσφόρος εναντίον της Θείας Κοινωνίας μέσα από δικούς του πολιτικούς, από τους επιστήμονες, αλλά και από παρασυρμένους, δυστυχώς, εκκλησιαστικούς ηγέτες. Στην αρχή, ο αμόλυντος Χριστός στη Θεία Κοινωνία θα κατηγορηθεί από πολιτικούς και επιστήμινους ότι μπορεί να μολύνει και να μεταφέρει η ασθένεια στον λαό. Η επιβεβαίωση τώρα όλων αυτών των σατανικών κατηγοριών μέσα από τη συγκατάβαση ολιγόπιστων ιερωμένων θα σημάνει την επίσημη αρχή του μεγάλου διωμού του Χριστού και της Αγίας του Εκκλησίας. Η αλλαγή του τρόπου με το οποίο θα μεταλαμβάνουν σε λίγο χριστιανοί, θα είναι το δεύτερο ιερό συλλοβήμα κατά της θεία κοινωνία. Και η μετατροπή της θεία κοινωνία σε στερεά μορφή θα αποτελεί την τρίτη σατανική προσπάθεια των πνευμάτων του σκότους. Στην τελευταία και πιο δυνατή επίθεση εναντίον της θεία κοινωνία, πριν την τελική τη που θα γίνει όπω είπα με την εμφάνιση του Αντίχριστου, θα αμφισβητηθεί ότι η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού αλλά θα θεωρηθεί σαν υποκατάστατο. Καταλαβαίνεις παιδί μου τι πρόκειται να έρθει. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μόνο με τη χάρη του Θεού να αν μας βοηθήσει θα αντέξουμε. Και βέβαια η χάρη του Υγείου Πνεύματος θα είναι πάντα μαζί μας. Όσοι θα πιστεύουμε στον Χριστό με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας και θα τον εμπιστευόμαστε, πάντα το Άγιο Πνεύμα θα είναι δίπλα μας και θα μας βοηθάει. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω να κάνουμε όλοι όσο μπορούμε μια τριπλή προσευχή. Η πρώτη προσευχή να είναι στον Θεό Πατέρα, να λέμε το Πάτερ ημών, τακτικά. Η δεύτερη προσευχή να αναφέρεται στον γιο του Θεού, στον κύριο μα Ιησού Χριστό. Να λέμε ταυται, τακτικά. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει η Είναι πολύ δυνατή και τη φοβάται πολύ ο σατανάς. Και η τρίτη προσευχή να είναι στο άγιο πνεύμα. Να μάθουμε όλοι μα το βασιλεύου Ράνιε και να το λέμε όλη κάθε μέρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αγιάζουμε την ψυχή μας και θα προστατεύουμε το σώμα μας από κάθε τι κακό. Μπήκαμε παιδί μου σε μια περίεργη περίοδο την οποία με σιγουριά θα μπορούσα να χαρακτηρίσω σαν αρχή των εσκατολογικών χρόνων. Είναι η περίοδος κατά την οποία ακόμα και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν όπως λέει η Γραφή. Εύχομαι σε όλους μας το Άγιο Πνεύμα λοιπόν να μας φωτίσει για να καταλάβουμε την πονηριά του σατανά και να μείνουμε πιστοί όλοι στον Κύριο μας Ιησού Χριστό τον αληθινό Μεσσία του κόσμου.